Γιατί το απόλυτο breaking, φυσικά, το έχω εγώ για άλλη μια φορά. Sorry, παιδιά, sorry. Τώρα μπορεί και να το ήξερε η Βάνια και να μην ήθελε να το πω, εμείς στεναχωρεθώ κι εγώ. Δεν ξέρω κι εγώ, μου το είπαν πάνω στο κομμωτήριο, παγώσαμε όλοι. Άφησε άλλη το ημιμόνιμο στη μέση. Τραγικό, ναι, ωραία. Αναπάντεχο, φρικτό. Ήταν ό,τι πιο σοκαριστικό έχω βιώσει τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι, θέλει λίγο δύναμη, είναι live. Η Αθηνά, New York, και ο Αλέξης Παπάς δεν είναι πια μαζί. Δύο φωτογραφίες της Φέτα Πρόβλημα, να περνάει μόνη της στη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, ήταν αρκετές για να επιβεβαιώσουν αυτό που εδώ και αρκετό καιρό συζητιόταν στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια. Ένας φόβος που όλοι μας προσευχόμασταν να μην βγει αληθινός. Wish I had a Valentine this year, μας γράφει, και πια δεν χωράει αμφιβολία. Χωρίσανε. Κοίτα να δεις τώρα. Εγώ θα έκανα μήνυση στον Α. Δεν γίνεται. Μπάτσελορ, γλώσσες, χαμό. Και να μην έχεις μια εγγύηση. Μα πόσες. Έτσι τα ξαφνικά κοτόπουλο μπλοκ. Η γυναίκα κέρδισε. Γιατί κέρδισε, ας πούμε. Για να περνάει μόνη της τη γιορτή του έρωτα. Είναι κρίμα. Εγώ είχα πιστέψει αυτό το ζευγάρι. Στον έρωτά τους. Στις στιγμές τους. Δεν τις είδα, αλλά είναι σαν να τις είδα. Τόσα φιλιά. Τόσα ραντεβού. Τόσα λουλούδια. Συγχωρήστε με. Δεν μπορώ να συνεχίσω με λέξεις. Παρά μόνο με νότες.